al central Sánchez, ahí está el pequeño, está el segundo, el pequeño, el toque atrás, Fernández, le da cara a Paniguti, gol, gol del Deportivo Anzoátegui, 2-0, lo hizo Paniguti, que es tres cuartos de cancha. Carlitos Fernández mandó el cambio, está Rondón por este costado, quien le pega está Masi al centro, está Paniguti, gol, gol del Deportivo Anzoátegui, 4-0. ¡Ábrela! Abrió por el costado derecho con Paniguti, pasó Masia. Ahí va el uruguayo, va Masia, tiene espacio. Mayori va a campo, Salamanca. Mayori con el pelotazo arriba para que corra Paniguti. Ahí va Paniguti, bien Paniguti. Si toca atrás está el pequeño, si toca atrás está el pequeño. Ahí está Paniguti, el toque atrás con el pequeño. Controlado bien el partido, Anzoátegui. Y aquí está el pequeño Rondón con Paniguti de primera. El toque con Masia, está el tercero, Masia, está el tercero, gol. ¡Gol! No vimos nada. Ah, bueno. Y aquí la maneja y la aguanta Paniguti, el taquito, para que llegue el... José Morales, salía lejos Orrego, atención, le queda Espíndola.
Aquí viene otra vez Espíndola. Amaga Paringuti, perdón. Lo toman del pantalón. Falta de Rigo al borde del penal. Muy bien Di Giorgi. Johnny González la sostiene. Paringuti cambia para Espíndola. Atención, lo tiene que marcar Orrego. Viene Edgar Espíndola. Granda va para adentro y pierde ante Duno. Paniguti y se va solo Espíndola, está habilitado. Una falta obiecte Leo Masado. Que falla, gol dio ένα από τον Paniguti. Μια στιμένη φάση προδώνει και πάλι την άμυνα του Αποέλ. Πανηγυρίζει ο Paniguti, χρυσή αλλαγή του Πάριος. Και εδώ ο Νικολόφσκι, που έχω τον εντύπωση ακόμα μια φορά. Paniguti. Έτοιμο για το σούτ από μακριά, το κάνει και πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. Εκπληκτικό γκολ από τον Έμερσον Paniguti. Ο Ολυμπιακός μειώνει σε 2-1. Να λοιπόν άλλο ένα γκολ από μακρινή απόσταση, όπως και στο πρώτο ημίχρονο από τον Κέρκες της ΑΕΛ. Τώρα τον Paniguti στην περιοχή πλάγια. Πίσω για τον Τιάκο, το πλασέ Paniguti, μπάλα πάει στα δίχτυα. Εξαιρετικό γκολ. Εξαιρετικό γκολ από τον Έμερσον Paniguti. Και ακούτε τι γίνεται στο στάδιο Γασιπία, τους φίλους του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που πει. Ο Πορτογάλος εκτελεί, έκοψε ο Τιάκο, πάει να γίνει το λάθος. Υποβίσκει, θα πέσει, σούτ από τον Paniguti. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. Ο Αργεντινός σκοράρει στο 11ο λεπτό. Paniguti, Έμερσον Paniguti βρίσκει στόχο. Μετά από μια γκέλα που έγινε στην μεγάλη περιοχή, δεν μπόρεσαν οι παίχτες της ΑΕΛ να διώξουν. Το σούτ αμέσως από τον Paniguti στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίρνει το προβάδισμα στο Τσίριο. Πολύ καλός ο αριθμός της προσέλευσης του κόσμου εδώ της Ομόνιας. Εδώ όμως Ελλήν κάνει λάθος, κερδίζει ο Paniguti. Βγαίνει ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση. Παλιά, καλή. Το Πρασίνοβιτς και Paniguti, κερδισμένος ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Στο Νικολάου. Περνά αμέσως για τον Paniguti. Αλλάζουν την μπάλα δύο ποδοσφαιριστές. Νικολάου. Ο Ιντζάι όμως θα κερδίσει. Paniguti. Ανάμεσα από δυο θα κρατήσει παρά το μαρκάρισμα. Περνά ξανά για τον Νικολάου. Τεκουέ. Νικολάου για Paniguti. Σε καλή θέση. Παλιά που βγαίνει το σούτ έξω. Μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Κοζάλες. Θα αναμένει την ευκαιρία για να πάρει την άδεια από τον διαιτή να περάσει. Paniguti, καλή προσπάθεια, κερδίζει κόρνερ τελικά. Με καλό επιθετικό ρυθμό, πίεσαν οι μαυροπράσινοι. Πάνε να κάνουν το ίδιο εδώ τώρα με τον Paniguti από το λάθος του ο Τσόκολιτς. Πάει πλάγια βέβαια ο Paniguti, θέλει στηρίγματα, πίσω ακολουθεί ο κίνηση. Δοκίμασε να βρει τον Πόλκιν, έκοψε άμυνα της δόξας, λάθος όμως που γίνεται από τον Ανιουέτα, ανοιχού την παλιά στην περιοχή, Μασάδο. Ολυμπιακός και πάλι στην επίθεση. Και αυτό που παρουσιάζουν και οι δύο ομάδες είναι την προσοχή τους στην αμυντική λειτουργία περισσότερο και από εκεί και πέρα προσπαθούν να γίνεται.